Χθες γύρω στο μεσημέρι, 65χρονος μόνιμος κάτοικος Λευκάρων είχε καταγγελθεί από φιλικό του πρόσωπο ως ελλείπον πρόσωπο, καθότι είχε περίπου 10 μέρες να το δει. Η αστυνομία των Λευκάρων έκανε διάφορες εξετάσεις και εντόπισε λιόμενο υποστατικό στο οποίο ζούσε ο ελλείπον τα τελευταία 7 χρόνια. Και όταν μετέβηκε στο μέρος, τον εντόπισε σε κατάσταση προχωρημένης σύψης. Εκεί έρθηκαν κάποιες υπόνοιες ότι πιθανόν να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και στη σκηνή κλήθηκαν τρεις γιατροδικαστές, οι οποίοι μαζί με την αστυνομία προέβηκαν σε αυτοψία της σκηνής και διαπιστώθηκε ότι όντως φαίνεται ο θάνατος του να προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια. Την ίδια νύχτα έγιναν όλες οι ευθετήσεις και διενεργήθηκε νομισμένη νεκροτομή στη σωρών του θύματος και διαπιστώθηκε ότι έφερε 5 τραύματα στη ραχιαία χώρα από νήσων και τέμνων όργαν. Η αστυνομία άρχισε εξετάσεις και ανακρίσεις στην περιοχή των Λευκάρων, ανάκρινε διάφορα φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα του θύματος και μεταξύ των όσων ανακρίθηκαν ήταν και ο 25χρονος γιος του, ο οποίος παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι στις 9 του μήνα αυτού είχε μεταβεί γύρω στις 4 το πρωί περπάτητος στο υποστατικό όπου διέμενε ο πατέρας του, όπου το σκότωσε με τη χρήση μαχαιριού. Ο ύποπτος του συνελήφθηκε την ίδια νύχτα. Σήμερα έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου και εναντίον του έχει εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησης για 8 μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν έχουμε κάτι νεότερο στη συνέχεια, να την ενημερώσουμε. Ο ύποπτος συνεργάζεται με την αστυνομία, μας έχει εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έκαμε το έγκλημα και όλοι οι ισχυρισμοί του θα διερευνηθούν.